Τα αξιοθέατα της Τραπεζούντας είναι πάρα πολλά. Ένα από τα σπουδαιότερα είναι και ο Ναός της Αγίας Σοφίας. Σήμερα είναι Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης και όχι τζαμί. Βρίσκεται στην παραλία της πόλης, δυτικά του χωρίου των Μέγαλων Κομινών και υπολογίζεται ότι κτίστηκε γύρω στο 1250 από τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Μανουήλ τον Πρώτο. Αφού γίνονται μέρος της εμπειρίας μας και μοιράζονται μαζί μας μια γνώση που χάνεται, γι' αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Φέρουμε την ευθύνη να διατηρήσουμε ζωντανή όχι μόνο την ανάμνηση, αλλά και τις ανθρώπινες και θρησκευτικές αξίες. Γιατί τελικά αυτές θα είναι που θα μας σώσουν. Αρχικά, σας ευχαριστώ για την τιμή που κάνετε στην ταπεινότητά μου να παρουσιάσετε την εργασία μου για την αιώνια πατρίδα μου, για την αιώνια πατρίδα μας, τον Πόντο. Και η τιμή πραγματώνεται σήμερα, 2 Φεβρουαρίου, που είναι η ευλογημένη ημέρα της υπακαντής του Κυρίου μας και η ημέρα πανηγυρική της δικής σας αιστείας, να προσφέρετε, με τον τρόπο σας κι εσείς, στο βωμό της ποντιακής παράδοσης, άωνα, εδώ και χρόνια, κι εσείς, αγαπητές κυρίες, άωπνες υποδέσποινες, σε αυτό το προθάλαμο του βωμού υποδέχεστε αυτούς που με αγάπη και αδόλος είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν στη θυσία προκειμένου να μεταλαμπαδευτούν τα ποντιακά ιδεώδη. Το μάτατ είναι ορθά νύχτα, συμποταμεί την άκρα. Κουρίν κομμένων κίτεκα και απέσατ καϊ φωτία. Τα λίβε ξύνε το νερό αμον την καταράχτε και κλείσκεται ουρανών απάντηση γης το μία. Τερί και χάτε σαν νερά το τρέχνε θυμωμένα και βρίεται σαν άσφαλτα την κάρτα σαν τα μέρα. Oh, yeah, yeah, yeah.